2028 σελίδα 928 Καταλουκά Ευαγγέλιο 21ο κεφάλαιο και το 20 ε, και το 28 εδάφιο 928 σελίδα Κα α κεφάλαιο 21ο κεφάλαιο και 28 εδάφιο Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολή, δέτε τη σική και πάντα τα δέντρα, ότι όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς όταν είδετε ταύτα γενόμενα, εξέβρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως ου γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλουν οι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν παρέλθει. Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρινθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει εφνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους, επί πρόσωπο πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση, και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Τας δε μένει μέρε σε δίδα και εν το ιερό, τας δε νύκτας εξερχόμενος διανυκτέρευε εις το όρος των ομαζόμενων ελαιών. Αμήν. Όταν δείτε όλα αυτά να αρχίσουν να γίνονται. Πια. Τα σημεία των εσχάτων ημερών πανέφερε πιο πριν. Οι μαθητές ρωτήσανε «Πότε θα έρθεις, Κύριε?» γιατί έχει, τους έχει πει ο Κύριος ότι «Εγώ θα έρθω ξανά». Και η ερώτησή τους είναι «Πότε θα έρθεις?» Και τους λέει, ξέροντας ότι τα λόγια αυτά θα γραφτούν σε βιβλίο, στο Ευαγγέλιο, και θα τα διαβάζουμε μέχρι εμείς σήμερα, αδελφοί, <κυκλή> όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, τότε... Ανακύψατε, πάρτε δύναμη δηλαδή, σηκώστε τα κεφάλια σας. Τι σημαίνει σηκώστε τα κεφάλια σας. Πλέον μην βλέπετε στη γη αυτή, αλλά δείτε στον ουρανό. Γιατί να δω στον ουρανό. Γιατί πλέον πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Πλησιάζει το τέλος. Όλα αυτά τα χρόνια οι χριστιανοί περιμένανε το τέλος. Και ήρθαν οι καιροί, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού και μια παραβολή, δείτε τη σικιά και όλα τα δέντρα, όταν ήδη λέει ανοίξωση, βλέποντες, με το που τα βλέπετε δηλαδή, καταλαβαίνετε, γνωρίζετε, ότι το καλοκαίρι είναι κοντά. Καθώς βλέπετε τα φύλλα, καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι κοντά το καλοκαίρι. Είσαστε βέβαιοι, είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, τα σημεία, δηλαδή, των εσχάτων, των ημερών, τα οποία βλέπουμε εμείς, αδελφοί, στις μέρες μας, να γίνονται και να επι, ε, επιτελούνται, τότε να ξέρετε ότι πλησίον είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ο Θεός θέλει να βλέπουμε τα σημεία, αδελφοί, να τα παρατηρούμε και να τα βλέπουμε. Μιλώντας σε ένα άλλο σημείο, στους Φαρισαίους, τους λέει, ε, δεν βλέπετε τα σημεία ότι ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού. Βλέπετε τον ουρανό και λέτε ότι αύριο θα έχει βροχή, αύριο θα έχει ήλιο. Αυτό το καταλαβαίνετε. Αυτά τα σημεία τα βλέπετε. Τα άλλα σημεία δεν τα βλέπετε. Και χρειάζεται, αδελφοί, να βλέπουμε τα άλλα σημεία. Τι εννοούμε να βλέπουμε. Όλοι το πιστεύουμε και όλοι το ξέρουμε ότι είναι το τέλος. Αλλά να ζούμε σαν να είναι το τέλος. Να ζούμε ότι είναι το τέλος. Γιατί το να λέω ότι ναι είναι το τέλος, βλέποντας τα σημεία και όποιον και να ρωτήσω, το ίδιο θα πει, όλοι θα πούμε, αλλά η ζωή μας είναι τη μαρτυρία, αδελφοί. Η ζωή μου τη μαρτυρεί. Ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να κρυφτούμε, έτσι δεν είναι. Ενώπιον του Θεού δεν μπορώ να κρυφτώ. Σα λέω εγώ τώρα ναι, ήρθε το τέλο, αλλά η ζωή μου δεν μαρτυρεί ότι περπατάω σαν να ήρθε το τέλο, τότε ή δεν το πιστεύω, ή αυτό που λέει ο λόγο του Θεού εδώ, έχει βαρινθεί η καρδιά μου. Έχει κουραστεί η καρδιά μου. Έχει, έχει, έχει βαρύνει η καρδιά μου. Πλησίων είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν θα παρέλθει η γενναία εκείνη, από την ώρα δηλαδή που θα αρχίσουν τα σημεία μέχρι που θα έρθει ο Χριστός, έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, ο ουρανός και η γη θα φύγουν. Θα φύγουν. Αυτά που βλέπουμε θα φύγουν. Αυτό που θα μείνει όμως είναι οι λόγοι του Κυρίου οι λόγοι μου δεν θέλουν σε παρέλθει. Γι' αυτό, αδελφοί, καλά κάνουμε και βλέπουμε και μελετάμε και ψάχνουμε και εξητούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν θα παρέλθει ποτέ ο Λόγος του Θεού. Ποτέ δεν θα παρέλθει ο Λόγος του Θεού. Κάθε φορά που ανοίγεις τη Γραφή και μελετάς και διαβάζεις τη Γραφή, να ξέρεις ότι αυτό που διαβάζεις δεν θα παρέλθει ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Όλα τα άλλα θα φύγουν. Ο Λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα και έρχεται τώρα να μιλήσει σε εμά, στου μαθητέ. Γιατί είμαστε μαθητέ, αδελφοί. Όσο και να ξέρουμε τα πράγματα του Θεού, όσα χρόνια και να είμαστε στον κύριο, είτε πολλά είτε λίγα, δεν έχει καμία σημασία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μαθητέ και χρειάζεται να μαθητεύουμε στο σχολείο έτσι, που, ή, που καθηγητής είναι ο Κύριος, ο καθηγητής είναι ο Χριστός. Προσέχετε λέει εαυτούς σας, αυτό το λέει για μας λοιπόν. Εγώ πρέπει να προσέχω στο δικό μου εαυτό και εσύ στο δικό σου εαυτό. Ο καθένας είναι υπόλογος για το δικό του εαυτό. Γιατί αν η σωτηρία ήταν δεδομένη, τότε δεν θα χρειαζόταν να μας πει προσέχετε ο Κύριος. Άπαξ και αναγεννήθηκε, τελειώσαν όλα, γράφτηκε το όνομά στο βιβλίο της ζωής. Δεν χρειάζεται όμως, ο Λόγος του Θεού λέει να προσέχεις, να προσέχω στον εαυτό μου μήπως και βαρυνθούν οι καρδιές σας. Βαρύνει η καρδιά. Έρθει λοιπόν ο ο, 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 κλέφτης και μου κλέψει από την καρδιά μου αυτά τα πράγματα που ο Θεός μου έχει χαρίσει. Έρθει και μου κλέψει αυτό το, 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 τον αγώνα, αυτή τη, τη βουλή που θέλει ο Θεός, αυτή την εξήτηση που θέλει ο Κύριος. Έρθει και μου κλέψει, όπως είπαμε και πριν, από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, έρθει και μου κλέψει από το χρόνο μου και εγώ σπαταλίσα και σπαταλάω όλο μου το χρόνο στη γη και σε γήινα πράγματα, όσο μάλλον χειρότερο αμαρτία, αλλά και σε γήινα πράγματα και αντί να θυσιάζω στο Θεό, θυσιάζω στα γήινα και στα ανθρώπινα. Βαραίνει η καρδιά. Βαραίνει η καρδιά. Και πώς βαραίνει η καρδιά, από κρεπάλι, από μέθη και από μέρημνες βιωτικές και επέλθει, λέει, ευνηδίως η μέρα εκείνη. Που σημαίνει ότι αν η καρδιά μου είναι βεβαρημένη, θα με πιάσει ευνίδια η μέρα εκείνη. Και δεν θα είμαι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει παρακάτω, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα, να γίνωση. Άρα είναι σημαντικό η καρδιά μου να μην είναι βεβαρημένη. Και αν η καρδιά μου είναι βεβαρημένη σήμερα, είπαμε, τι θα κάνω, θα πάω στον Κύριο. Θα βάλω, θα πάρω μια απόφαση ενώπιον του Θεού, όχι ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του Θεού, Θεέ μου, θέλω πάλι τα χαμένα εδάφη. Αυτά που έχω χάσει, να μου τα ξαναχαρίσει. Εγώ θα βγω και θα αγωνιστώ, κύριε. Αλλά έλα, συ, σε παρακαλώ, πάλι να μου χαρίσει τα εδάφη αυτά. Ώστε η καρδιά μου να μην είναι βεβαρημένη, αλλά να πετάει κάθε μέρα στην παρουσία σου. Κρεπάλι, μέθη, μέριμνε βιωτικέ. Και η κρεπάλη βέβαια είναι, αδελφοί, ο μη αγώνας. Θέλω την καλοπέραση μου, θέλω τη σάρκα, η σάρκα να καλοπερνάει και να μην αγωνίζεται. Να μην υπάρχει αγώνας δηλαδή, αυτό σημαίνει η κρεπάλη, η καλοπέραση. Αυτό, έτσι, δεν είναι μόνο οι ασωτίες που πάει το μυαλό μας, την κρεπάλη, έτσι, αλλά είναι και η ο μη αγώνας. Απογοητεύτηκα. Ε, ε, έχω, δεν έχω χρόνο. Ε, χίλια δυο μπορούμε να πούμε και να βρούμε, αδελφοί. Όμως, ο Θεός έρχεται και μας λέει ότι εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω. Έτσι δεν μας λέει στους Εβραίους. Δεν είμαστε εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω. Δηλαδή μπορεί ο μία αγώνας του να μην αγωνίζομαι να με σύρει προς τα πίσω, βέβαια. Εάν ο δίκαιος λέει θα ζήσει εκ πίστεως αν σταματήσω να αγωνίζομαι, τότε δεν θα έχω την πίστη που θέλει ο Θεός. Να αγωνιζόμαστε, λέει, για την πίστη η οποία ή της παρεδόθη άπαξη σε μας. Αν σταματήσω να αγωνίζομαι, θα ελαττωθεί η πίστη μου, θα χαθεί η πίστη μου και δεν θα μπορέσω να ζω εκ πίστεως. Και τότε θα, σο... θα συρθεί η ψυχή μου πίσω, λέει στους Εβραίους. Και αν τη συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου, λέει ο Θεός, δεν ευαριστείτε σε αυτόν. Εμεί όμω δεν θα εκ των σειρωμένων ο πίσω προ απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προσωτηρία τη ψυχής. Αυτοί είμαστε, αμήν αδελφοί. Θέλουμε να είμαστε. Αλλά πρέπει να αγωνιστώ. Πρέπει να μην κοιτάω και να μην ε, έχω στο μυαλό μου την καλοπέραση τη σάρκα, αλλά τον αγώνα. Τον αγώνα, τον καλό, λέει ο Παύλο, αγωνίστηκα. Όμω εγώ με στη ζωή μου βλέπω ότι αγωνίζομαι πολλούς άλλους αγώνες, αλλά μόνο ένα είναι ο αγώνας ο καλός. Ένα είναι. Σωτηρία της ψυχής μας, αδελφοί. Και αν αυτόν τον αγώνα τον καλό δεν τον αγωνίζομαι, τι να το κάνω να αγωνίζομαι για όλους τους άλλους αγώνες. Τι να το κάνω, αφού σε λίγο έρχεται το τέλος. Αλληλούια. εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε τον καλό να τον αγών, τον, καλό τον αγώνα, αδελφοί. Στο, στον Τιμόθεο, γιατί δηλαδή ο αγώνας αυτός, Αδελφοί, δεν είναι εύκολος και το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Ξαναλέω, η προσευχή δεν είναι εύκολη το να γονατίσεις και να πεις θα κάτσω μέχρι να έρθει ο Κύριος. Η σάρκα δεν θέλει, η σάρκα κλωτσάει, η σάρκα αντιστέκεται. Όμως, όταν θα έρθει ο Κύριος και σε επισκεφτεί εκεί στην προσευχή, τι ωραία που θα είναι. Όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα σηκώσει την ψυχή σου, τι όμορφα που θα είναι. Και αν αυτό το έχω χάσει, η μελέτη του Λόγου του Θεού, την έχω αφήσει, τη γραφή μου σε μια άκρη και δεν αγωνίζομαι πλέον γιατί η σάρκα μου τώρα τρέχει στι δουλειέ. Δύο, τρει, τέσσερι, εικοσπέντε δουλειέ. Να προλάβω να βγάλω τα ζην, να βγάλω να, 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 οι ανάγκε που έχω. Και πόσο τρομερό ενώπιον του Θεού είναι, αδελφοί, και θλιβερό πραγματικά να γεννάω, να ονομάζω ανάγκε πράγματα τα οποία δεν μου είναι αναγκαία. Πράγματα τα οποία δεν μου είναι αναγκαία και να τα θεωρώ ανάγκες και να αγωνίζομαι, να δουλεύω για αυτά, να αγωνίζομαι και να κοπιάζω, να βγάλω λεφτά για να, να πάρω αυτά, τα οποία σε λίγο καιρό θα φύγουν, θα εξαφανιστούν, θα σβηστούν, η γη θα παρέλθει και η ουρανή, αλλά ο λόγος του Θεού θα μείνει και να μην αγωνίζομαι στην προσευχή, να μην αγωνίζομαι στην εξήτηση του θελήματος του Θεού. Αυτό το πνεύμα είχε ο Δαβίδ, αδελφοί. Ήθελε να αγωνιστεί, ήθελε να μείνει σε αυτό που ο Θεός του είχε χαρίσει. Όμως, ξέρουμε ότι η, η, ο αγώνας αυτός έχει και κακοπάθεια. Έχει κακοπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμένη ο οδός. Έχει κακοπάθεια. Έχει ονειδισμό γιατί θα μιλήσεις για τον Κύριο. Γιατί θέλοντας να θυσιάσεις θυσία ενέσεως τον Κύριο, θα ομολογήσεις τον Χριστό. Με τη ζωή σου, με τα λόγια σου, όπω το πνεύμα το Άγιο οδηγήσει, θα υποστεί σονιδισμό. Θα έχει κακοπάθεια. Θα διωχθεί μπορεί ακόμα στη δουλειά σου, στη σχολή σου, στα σχολεία, στο, στον περίγυρο, στη γειτονιά σου. Όμω θα γίνει αυτό ει δόξα Θεού και θα μαζέψει πολύ μισθό στον ουρανό, καθώ λέει ο λόγο του Θεού. Ο αγώνα θέλει κακοπάθεια. Αν δεν κακοπαθώ για το Ευαγγέλιο, λέει στον Τιμόθεο, συγκακοπάθησον δια του Ευαγγελίου. Μετά του Ευαγγελίου. Συγκακοπάθησον. Δηλαδή η ζωή μας, η χριστιανική ζωή μας, η θυσία που προσφέρουμε στο Θεό με το σώμα μας, δεν είναι καλοπέραση, είναι αγώνας. Είναι αγώνας, τον οποίο η σάρκα δεν μπορεί να τον κάνει, αλλά μπορεί το πνεύμα. Όταν έρθει ο Θεός και μας δώσει, όπως ξαναείπα, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να θυμηθούμε, αδελφοί, πω ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Μα έλεγε κάποιο να πλησιάσουμε τον Θεό, να προσευχηθούμε, να διαβάσουμε τη γραφή μου. Επουδενή. Όταν όμω ο Θεό μα αναγέννησε, τι έγινε, αλλάξαν όλα. Και στην προσευχή μέναμε και στην εξήτηση μέναμε και με του αδελφού πηγαίναμε. Ποιο το έκανε αυτό, Ο κύριο το έκανε. Ο κύριο μα έδινε τη δύναμη. Ο κύριο θα μα ξαναδώσει πάλι τη δύναμη. Ο κύριο θα μα βοηθήσει. Άρα η κρεπάλη είναι η καλοπέραση. Δεν αγωνίζομαι, δεν τρέχω, δεν πυγμαχώ. Λέει η Γραφή δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Αλληλούια. Δηλαδή θέλει ο Θεός να μην θέλω και να μην τρέχω, όπως έχουμε ξαναπεί, όχι. Και να τρέχω θέλει ο Θεός, να δηλαδή να αγωνίζομαι, και να θέλω. Όποιος θέλει ας με ακολουθεί, λέει ο Χριστός. Αλλά όταν θα έρθει ο Κύριος και θα σε βοηθήσει και θα με βοηθήσει ή θα απαντήσει στο έτοιμά μου ή θα απαντήσει στο έτοιμά σου, μην πεις ότι το έκανε, το έκανα εγώ επειδή αγωνίστηκα, επειδή νύστευσα, επειδή προσευχήθηκα, επειδή ήμουν αγωνιστής. Το έκανε ο Κύριος γιατί είναι ελεύθερο ο Θεός μας, αλληλούγια, αμήν αδελφοί. Ο Κύριος, αλλά θέλει να αγωνιστείς, θέλει ο Θεός να θέλεις. Μέθη, μέθη. Η μέθη βέβαια του κρασιού και των ποτών, δεν το συζητάμε, η μέθη. Αλλά και η μέθη είναι όλο αυτό που έχει γεμίσει τον κόσμο, αδελφοί, το φρόνημα του εχθρού, το φρόνημα του κόσμου. Όλο το κοσμικό φρόνημα. Λέει η Γραφή στους Θεσσαλονικείς, αν δεν κάνω λάθος, αδελφοί, οι κοιμόμενοι, λέει, τη νύχτα κοιμούνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσιν. Αλλά εμείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευόμεθα. Ποιοι μεθύουν? Αυτοί που είναι της νύχτας, δηλαδή ο κόσμος. Οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι από το φρόνημα το κοσμικό. Εμείς όμως, όντες της ημέρας, είμαστε της ημέρας. Είμαι της ημέρας. Είμαι άνθρωπος που δεν θέλω το φρόνημα του κόσμου. Ας εγκρατευόμεθα, να πειθαρχώ. Πειθαρχώ το λόγο του Θεού, ενδειθέντε το θώρακα τη πίστεω, τη αγάπη και την περικεφαλαία τη ελπίδα, τη σωτηρία. Αυτά που μου έχει δώσει ο κύριο. Άρα η, η μέθη τι είναι. Αφήνω το κοσμικό φρόνημα να μπει μέσα στη ζωή μου. Και μεθάω. Και μετά δεν θέλω να αγωνιστώ. Δεν θέλω να πλησιάσω τον κύριο. Δεν μπορώ να πειθαρχήσω. Πείτε σε έναν μεθυσμένο να πειθαρχήσει. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει. Δεν μπορεί του κάνουν αλκοοτέστ η αστυνομία στο δρόμο και αν τον δούνε και δεν μπορεί να περπατήσει, λέει αυτό είναι μεθυσμένο. Τέλο, τέλο. Σταμάτα, πάρω το δίπλωμα, πάρω το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει ο μεθυσμένο. Ο άνθρωπο, ο χριστιανό, ο οποίο μπαίνει το φρόνημα του κόσμου μέσα στην καρδιά του, δεν μπορεί να πειθαρχήσει στο λόγο του Θεού. Μεθάει. Και εμεί δεν θέλουμε να μεθάμε με τέτοιον ίνο, αδελφοί, έτσι. Θέλουμε να μεθάμε από τον ίνο που μα δίνει ο κύριο. Έλα, λέει, στον οίκο του Ίνου, του Ίνου του Κυρίου. Τον οίκο τον Ίνου του Κυρίου, εκεί που το Πνεύμα το Άγιο δίνει πόσες αδελφοί, αγαθές. Μη μεθύσκετε με Ίνο, λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, με γήινα δηλαδή πράγματα, μη μεθύσκετε και Ίνο και όλα τα γήινα, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Πληρούστε δια του Πνεύματος, ώστε να μπορέσετε να αγρυπνήσετε, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και οι μέριμνες, οι βιωτικέ, οι οποίες καταπνίγουν, όπως ξαναείπαμε, μας κάνουν με τις ανήσυχε σκέψεις που υπάρχουν στο μυαλό μας να χάνουμε εδάφη, χάνουμε εδάφη και χρειάζεται τώρα ο άνθρωπος να επανέλθει και να ζητήσει από τον Κύριο βοήθεια. Και έρθει ευνηδίως εφημάς ημέρα εκείνη, γιατί σαν παγίδα θα έρθει προς πάντα στους καθημένους επιπρόσωπο πάστης της γης. Και λέει συμπερασματικά, αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε λοιπόν. Άρα πώς θα αντισταθώ στην κρεπάλη, στη μέθη και στις μέρημνες, στις βιωτικές, οι οποίες θα βαρύνουν την καρδιά μου με τον αγρυπνό. Και πώς θα αγρυπνώ, τι είναι τελικά η αγρύπνια, δεόμενη εν παντή καιρό. Και λέει στον Ιούδα πάρα πολύ ωραία αδελφή στην επιστολή του, όταν μιλάει για την προσευχή, Σει όμω αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτού επί την αγιοτάτη πίστη σα, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτού στην αγάπη του Θεού. Πώ θα φυλάξω τον εαυτό μου στην αγάπη του Θεού, όταν προσεύχομαι εν πνεύματι Αγίο. Όταν η προσευχή μου είναι δια πνεύματος Αγίου. Όταν πληρούμε πνεύματος Αγίου. Όλα στη ζωή μας θα γίνουν την πνευματική όταν μας επισκέφτεται ο Θεός και μας πληρώνει στο Πνεύμα το Άγιο. Τότε θα μας δώσει και τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Τότε θα μας δώσει και τη νίκη. Θυμηθείτε, ο Δαβίδ δεν ήταν βαπτισμένο στο Πνεύμα το Άγιο. Όμως, το έδωσε ο Κύριος τη Φεντόνα, πήρε τη Φεντόνα, μάζεψε τις πέτρες και για μας αυτό είναι ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο νίκησε αδελφοί και πήρε πίσω τι τα εδάφη αυτά που οι Φιλιστέοι είχαν αρπάξει από τον Ιούδα Αλληλούια και εμείς θα νικήσουμε όχι γιατί είμαστε ικανοί και άξιοι αλλά γιατί πήραμε απόφαση Κύριε έλα σε παρακαλώ και χάρισέ μας πάλι αυτά τα εδάφη που χάσαμε Κύριε Εμεί φταίμε που τα χάσαμε. Εγώ φταίω που τα χάσα, κύριε. Ναι, το ομολογώ. Αλλά σε παρακαλώ, έλα το πνεύμα σου το άγιο. Και φύσηξε άνεμο βιαίο φερόμενο μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, γιατί θέλω αυτόν τον άνεμο πλέον να φυσάει στη ζωή μου και στην καρδιά μου. Τον άνεμο το βιαίο φερόμενο, που δεν τον βλέπεις, δεν τον καταλαβαίνεις, αλλά είναι ένας άνεμος για μας αδελφοί, που έρχεται όταν πληρούμαστε πνεύματος Αγίου. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, κάθε μέρα, συνέχεια, συχνά, παφή με το Πνεύμα το Άγιο, στην καθημερινότητά μα, στη δουλειά μα, στα σχολεία, στις, 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 παντού, όπου και αν είμαστε δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να και να σταθείτε έμπροστα του, του, του ιού του ανθρώπου. Και βέβαια, το παράδειγμα το έδωσε ο ίδιο ο Χριστό. Τις μένει μέρε σε και στο ιερό. Τις δε νύχτες εξερχόμενος διανυκτέρευε εις το όρος το ονομαζόμενο ελαιών και, έχεις, και έχουμε ένα όρος, αδελφοί, που είναι δικό σου και δικό μου. Και λέγεται όρος των ελαιών. Πέρα από το όρος των ελαιών αυτό μας έχει χαρίσει ο Θεός, είναι το εκκλησιαστικό. Έχεις και έχω το όρος των ελαιών, το δικό σου και το δικό μου. Πήγαινε. Επισκέψου το. Συχνά πήγαινε σε αυτό. Μην το αφήνεις. Μην το αφήνω. Φτιάξε ξανά το θυσιαστήριο αυτό, το οποίο έχει γκρεμιστεί έχει κατακριμνιστεί και έχει χαθεί αυτή η εξήτηση του Κυρίου μέσα από την προσευχή. Πήγαινε ξανά, θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Θα έρθει ο Κύριος να σου δώσει νίκες διαπνεύματο Αγίου και να μου δώσει νίκες και να κερδίσω πάλι όλα αυτά που έχασα και όχι μόνο αυτό αδελφοί. Αλλά θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο αδελφοί και να μας χαρίσει και καινούργια εδάφη τα οποία εμεί δεν μπορούμε να φανταστούμε και δεν μπορεί να διανοηθεί η σκέψη μα και ο λογισμό μα. Στον Ιησού του Ναβί του είπε: Όπου αν πατήσει το ίχνο των ποδόν σου, δικό σου θέλει είστε. Γιατί, Γιατί πήρε μια απόφαση να ακολουθεί ακριβώ το θέλημά μου. Ακριβώ το λόγο μου. Και αυτές οι εντολές να είναι μέσα στην καρδιά σου αυτός ο λόγος να είναι μέσα στην ψυχή σου και τότε εγώ θα σου χαρίσω όχι μόνο τα εδάφη που έχασες, αλλά και νέα εδάφη, η θυμάστε, με ένδοξο τρόπο, τα οποία αδελφοί εμείς ευχόμαστε να είναι οι ψυχές των προβάτων που έχει ο Κύριος ετοιμασμένε για αυτόν τον έσχατο καιρό. Γι' αυτό μην ξεχνάμε αδελφοί την αποστολή μας. Η αποστολή της έσχατης εκκλησίας, άπαξ και αγωνιζόμαστε στον καλό αγώνα του Κυρίου, είναι η σωτηρία των ανθρώπων, αδελφοί. Δεν έχουμε κάτι άλλο πλέον να αγωνιστούμε, αλλά για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων, αδελφοί. Και αυτή είναι η τελευταία αποστολή που ο Κύριος θα μας δώσει και ευελπιστούμε και ελπίζουμε σε ένα ζωντανό Θεό ότι Εκείνος θα το εκτελέσει. Αμήν. Τη χάρη του Χριστού μας.